Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς σήμερα που μας κάνετε υπερήφανος και μπορούμε και τιμούμε με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση το μεγάλο Βεργέντη Ιβάν Σαββίδη. Οι αρχαίοι Έλληνες, για να είσαι ευγενής, δεν ήταν μόνο να γίνεις μεγάλος οικονομικός παράγων, αλλά πρέπει να έχεις και πολύ μεγάλη προσφορά στην κοινωνία και τότε διεκδικούσες πλούτη, είδος και τίτλους. Και σήμερα ένας από αυτούς, από τον Πόντο, μας κάνει περήφανος σε όλη την Ελλάδα, είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Μάλλον από την Κώστα Γκρέκα, нужно быть хорошим человеком, отличным гражданином, тогда ты сможешь достичь многого. И сегодня у нас есть честь представить в этом зале замечательного человека Ивана Савиниса. Θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω αυτό τον αγώνα που ξεκίνησα πριν 20 χρόνια, προστατεύοντας τους Έλληνες του Πόντου από προβλήματα από την εξουσία και τους έβλεπα ότι είχαν ανάγκη κάποιος να τους προστατεύσει. Хочу поблагодарить господина Савиниса за то, что он меня вдохновляет и просвещает на то, чтобы я продолжал поддержку и защиту мальтийских греков. Και πήγα μπροστά για να προστατεύσω τα προβλήματα των πολιτών και έτσι βρέθηκα στα κοινά και σήμερα διεκδικούμε τίτλους ηθικής και με αρχές, γιατί σήμερα νομίζω είναι μια εποχή που η κοινωνία το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη η κοινωνία από ευφυείς, έξυπνος και παλικάρια στην κοινωνία. Να σέβονται το παρόν και το μέλλον. Сегодня наше общество нуждается в таких ярких представителях, в таких ярких личностях. Он меня вдохновляет на то, чтобы я делал всю эту работу в общественной деятельности. Και σήμερα μπορώ υπερήφανα να πω στον Δήμο Αχανών, που είμαι υποψήφιος δήμαρχος, ότι θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα που 20 χρόνια κάνω, για να κάνω και υπερήφανα την πόλη μας, τα προβλήματά μας, να στηρίξουμε ευπαθείς ομάδες, να είμαστε υπερήφανα που είμαστε άνθρωποι, διότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει όταν υπάρχει αλληλεγγύη και αγάπη. Я горжусь тем, что я могу представить свой народ и из глубины души хочу поблагодарить вас, а также сказать, что мне очень приятно стоять здесь и видеть всех вас в сборе. Γι' αυτό και διάλεξα εδώ και 3 χρόνια μία παράταξη παιδιά από την κοινωνία, τίμοι, εργαζόμενοι και να κοιτάνε τον πολίτη στα μάτια. Έρχονται για να χτίσουν, να δημιουργήσουμε την ταυτότητα της πόλης μας με τέτοια μεγάλη ιστορία που έχουμε και η παράταξή μας, είμαι υπερήφανος για αυτά τα παιδιά, είναι μια επαναστατική παράταξη. Наша партия пытается объединить и восстать для тех, которые представляют нас. И сегодня для меня честь представлять свою партию и быть лидером ее. Και θα συνεχίσω και δεσμεύομαι εδώ σε αυτή την εκδήλωση μπροστά σας, ότι την άλλη μέρα των εκλογών, σαν Δημοτική Αρχή, θα σας κάνουμε υπερήφανους, θα είμαστε δίπλα σας, θα έχετε ένα φύλακα άγγελο, γιατί ο εκπρόσωπος και η εξουσία πάντα προστατεύει τις κοινωνίες. Εγώ και η παράταξή μας, σήμερα βάζουμε το χρήσιο της υπογραφής μας εδώ, για να ξέρετε ότι όλο το 24ωρο θα είμαστε δίπλα στον πολίτη και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει για την πόλη μας, να αναγνωριστούμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. На следующий день после выборов я хочу представиться вам как ангелом-хранителем, как помощником, как главным защитником, чтобы вы все 24 часа в любое время могли обратиться за любой помощью. Я это сделаю. Και τώρα θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος σήμερα μας κάνει μια πολύ μεγάλη τιμή, μας ανοίγει τα φτερά να πετάξουμε και βλέπουμε πλέον μπροστά μας την νίκη, γιατί με έναν Ιβάν Σαββίδη ποτέ δεν χάνουμε. А сейчас я бы хотел поставить Ивана Савиниса, который открывает нам наши крылья. Ивана Савиниса, я благодарю вас, что вы пришли к нам. Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένουμε στο βήμα καλό των επίσημων προσκεκλημένων της βραδιάς, τον Ιβάν Σαββίδη. Thank you.
κυρίε και κύριοι. Τα κυρίε και κύριοι, я, наверное, пока еще не заслужил того, чтобы так много обо мне говорить. Ξέρετε, νομίζω ακόμα δεν έχω φτάσει στο σημείο ώστε να μπορείτε να λέτε τόσα θερμά λόγια για μένα. Я сегодня не ожидал увидеть столько людей. Δεν το περίμενα να δω τόσο κόσμο. Сижу и думаю, с моим другом фантазисом перекидываемся некоторыми словами. Кажется, скептом и сидаем мы до фильма до кирю фантази. Все-таки действительно мы потеем как народ живой. Но мы за посондос, и мы сиботи, и мы стесан лаос зодани. Я думаю, научиться. Может, пришло наше время? Мы после этой оры сейчас. Я хотел бы вас попросить. Не застарелся. Разбудить в себе то качество. На ксипнистете места сейчас тим эстеси. Качество веры в себя. Την αίσθηση, την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Εσύ τι σκαζάω. Και να πείτε στον εαυτό σας. Νικτό. Κανείς. Κρόμε μηνιά. Εκτός από μένα. Δεν σημαίνει τι δέλατε. Δεν θα μπορέσει να κάνει. Τάνω, ραβότω λούτσι. Αυτή τη δουλειά καλύτερα από τον εαυτό μου. Νικτό, κρόμε μηνιά. Κανείς εκτός από μένα τον ίδιο. Δεν σημαίνει. Δεν θα μπορέσει. Σδέλατε για στο μαϊστρα να κάνει για την χώρα μου κάτι καλύτερο. Я много думаю, анализирую, что же на самом деле происходит в Греции. Εγώ σκέφτομαι πολύ και τον αναλύω αυτές τις στιγμές τι γίνεται στην Ελλάδα. И сегодня некоторым моим коллегам, друзьям греческого парламента. Και σήμερα σε κάποιους από συνεργάτες και φίλους από το ελληνικό κράτος. В офисе премьер-министра Максиму то же самое. Και στο γραφείο του μινίστρα το ίδιο. Σαμόρος Σαμαράς. Το γραφείο του κυρίου Σαμαρά. Я сказал, что проблема, видимо, в Греции. Είπα πως μάλλον το πρόβλημα στην Ελλάδα. Это в большие государственные процессы. Είναι οι μεγάλες κρατικές καταστάσεις. Я могу попросить Георгия, чтобы быстрее его перевести. Μπορώ να σας πω Георгий για να μην χάσει. Большие процессы государственные, политические, я приношу извинения, но будет быстрее, например. Σε μεγάλες κρατικές διαδικασίες. Не вовлечены. Δεν έχουν εμπλακεί. Воистину, настоящие патриоты нашего народа. Πραγματικά μεγάλοι πατριώτες της χώρας μας. Кого ты имеешь в виду? Пьюс Энерис. Европандийцы. Кепсапандаут Спондиус. Я действительно считаю, что самые качественные патриоты греческого народа и греческого государства. Я прагматика пистеву, что прагматика каждый патриоты с Эллавас, сан кратус и ту лау, ту элю лау. Это действительно пандийцы. Это прагматика пандийцы. Мы по-особому любим все, что связано с Грецией, с греческим народом, с греческим народом. Мы любим та панда, что касается Эллады и греческого народа, на другой способ. Но я сегодня пришел сюда по приглашению
Παναγιώτα. Αλλά έχω έρθει σήμερα εδώ, μετά την πρόσκληση από τον Παναγιώτη. Пришел на встречу к вам. Ήρθα στην συνάντηση με εσάς. И хочу сказать. И хочу вам сказать. Вы его поддержите. Να σας ζητήσω να μας στηρίξετε. Он действительно... Он действительно один из нас. Είναι πραγματικά ένας από εμάς. И если он не хорош, και αν αυτός δεν είναι καλός, значит, и мы плохи. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς δεν είμαστε καλοί. Мы все. Όλοι εμείς. Я верю, что с вашей поддержкой он может выиграть. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι με την δικιά σας στήριξη μπορεί να κερδίσει. И здесь в зале есть еще люди, которые выдвинуты кандидатами своих Тимофея. Και εδώ υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι υποψήφοι στους δικούς τους δήμους. Давайте мы выборы мая. Σας προτείνω τις εκλογές του Μαΐου. Назовем такой большой помпийской репетицией. Έτσι να τις ονομάσουμε μια μεγάλη ποντιακή. Μεγάλη ποντιακή προσπάθεια. Τι, δεν ξέρεις τι είναι ρεπετίτσια. Προετοιμασία. Она нам нужна. Την χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη. Я вчера после игры с Олимпиакосом. Χθες μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Я сказал, что нам эта победа нужна была. Είπα ότι είχαμε ανάγκη αυτή την νίκη. Нам нужна была эта победа. Είχαμε ανάγκη λοιπόν την νίκη αυτή. Потому что она нам дала больше уверенности, что мы можем что-то делать лучше. Επειδή μας έχει χαρίσει, μας έχει δώσει περισσότερη πεποίθηση, αυτοπεποίθηση, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Οι μάισκοι выборы. Και λοιπόν εκλογές του Μαΐου. В каждой тимархии, где мы выиграли, σε κάθε δήμο που θα κερδίσουμε, мы получим уверенность. Θα αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση. Мы получим ту силу, которую мы даже сегодня не можем оценить. Θα αποκτήσουμε εκείνη την δύναμη, εκείνη την ισχύ, την οποία σήμερα ούτε καν μπορούμε να εκτιμήσουμε. Я абсолютно убежден. Είμαι απόλυτα βέβαιος, что и в футболе, ότι και στο ποδόσφαιρο. Я не пришел в ПАОК. Δεν ήρθα στο ПАОК. Чтобы радоваться второму месту. Για να χαίρομαι την δεύτερη θέση. У меня нет понимания, что такое второе место. Εγώ δεν έχω αντίληψη, δεν έχω κατανόηση, δεν έχω δεύτερη θέση. Первый раз я обратил внимание, кстати, небольшой экскурс в прошлое. Και πρώτη φορά έχω δώσει προσοχή. Θα σας πω μια αναδρομή στο παρελθόν. Να πάω в 1984 году. Πρώτη φορά έχω δώσει προσοχή στο ΠΑΟ το 1984. Мы были закрытым государством, и вы понимаете, что это не совсем было возможно. Όπως καταλαβαίνετε, ζούσαμε σε ένα κλειστό κράτος και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε γνώση. В 1984 году я женился. В 1984 λοιπόν παντρεύτηκα. И мне подарили на свадьбу майку ПАО. Μου έχουν δώσει σαν γαμήλιο δώρο μια φανέλα του ПАО. И когда человеку, который дарил мне, я сказал, а зачем мне эта майка? Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος με έχει χαρίσει αυτή τη φανέλα, τον ρώτησα γιατί μου χαρίζεις αυτή τη φανέλα. Он мне говорит, что я только приехал с Греции. Μου απάντησε ότι μόλις έχω έρθει από την Ελλάδα. А в Салонике, говорит, кроме этой майки ничего не продавали. И στη Θεσσαλονίκη, εκτός από αυτές τις φανέλες, δεν μπορούσατε τίποτα. Вот тогда я обратил на черно-белые цвета внимание. Έτσι λοιπόν τότε είχα δώσει προσοχή στα ασπρόμαυρα χρώματα. И счастлив. Και είμαι ευτυχισμένος, что судьба меня связала с этими цветами. Ότι τύχη με έχει φέρει κοντά και με έχει δέσει με αυτά τα χρώματα. Счастлив, что сегодня я могу своими действиями приносить какую-то радость в
в дома болельщиков ПАОКа. Я имею ευτυχισμένο, что με τις δικές μου ενέργειες σήμερα πλέον μπορώ να φέρω χαρά και ευτυχία στα σπίτια μας. Я расстраиваюсь, когда приносим мы огорчения. Я стенохолиями пара πολύ όταν φέρνουμε τις στενοχώριες στα σπίτια. Но большие дела, а μεγάλες υποθέσεις, μεγάλες δουλειές, делаются с трезвой головой. С кануном психрома мяло. Хладнокровно. Психрома. С горячим сердцем. Мезости кардия. И с большей уверенностью в своих силах и действиях. И мы мегалитери автопипитиси стис динамис мас. И на выборы. Кесты секундес. Когда вы пойдете. Отан фападе. Вспомните, пожалуйста. Сейчас парагало боли на тимифите. Что у вас должна быть холодная голова, трезвая. Πρέπει να είστε ψυχρό μυαλό, ψυχρό κεφάλι και γαλάζιο σπίτι. Για ζεστή καρδιά. Δεν θα κάνετε λάθος. Вы тогда почувствуете, что вы участвуете в этих процессах. Τότε θα αισθανθείτε ότι συμμετέχετε σε αυτές τις διαδικασίες. Я много могу говорить. Μπορώ να μιλήσω για πάρα πολύ ώρα. Но я вам скажу один фрагмент. Αλλά θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό. Когда шла первая чеченская война, όταν στη Ρωσία διεξαγόταν ο πρώτος τσετσενικός πόλεμος, и весь православный мир почти ненавидел Кавказ, και όλος ο ορθόδοξος κόσμος σχεδόν μισούσε τον Κάφκασο, и ненавидел людей с таким внешним видом. Και μισούσε τους ανθρώπους που είχαν όψη καυκάσινη, τον Κάφκασο. И в этот период, σε αυτή την περίοδο λοιπόν, я выдвигаюсь кандидатом в законодательный орган. Καταβαίνω ως υποψήφιος στο νομοθετικό όργανο. Против меня шел генерал-лейтенант, герой Чеченской войны. Απέναντί μου ήταν ένας στρατηγός, ήρωας αυτού του πολέμου με τους Τσετσένους. И мне сказали, что Иван будет более правильным. Και μου είπαν τότε, κύριε Σαββίδη, θα είναι πιο σωστό, чтоб ты себя снял. Να βγάλεις την υποψηφιότητά σου. Потому что в этой обстановке, в которой сегодня находится страна, ты все равно проиграешь. Επειδή σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, έτσι κι αλλιώς θα χάσεις. Я после этой фразы долго думал. Εγώ μετά από αυτή τη φράση είχα σκεφτεί για πολύ καιρό. И тогда пришла мне в голову оригинальная мысль. Και τότε ήρθε στο μυαλό μου μια σκέψη, πολύ πρωτότυπη, что многие могут прийти на выборы. Ότι πάρα πολλοί μπορούν να έρθουν στις εκλογές. И подумать, глядя на мою фотографию. Και να σκεφτούν, κοιτάζοντας τη φωτογραφία μου. Что я один из тех, кто воюет с православным миром. Ότι είμαι ένας από αυτούς, ο οποίος πολεμάει τον ορθόδοξο κόσμο. Может кто-то и не знает о том, что я православный. Και μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει ότι είμαι ορθόδοξος. И может быть кто-то и не знает, что я вообще грек. Και μπορεί να μην γνωρίζει κάποιος ότι είμαι Έλληνας. И тогда я выпустил первую листовку. Και τότε είχα τυπώσει το πρώτο φυλάδιο. На листовке была моя фотография. Στο φυλάδιο αυτό υπήρχε η φωτογραφία μου. И было большими буквами написано. Грек по рождению. Και είχα γράψει με μεγάλα γράμματα. Έλληνας στην καταγωγή, στην γέννηση. Православный по вере. Ορθόδοξος στην πίστη, στην θρησκεία. Ростовчанин по понятию. Кадры из Ростов, στην αντίληψη, στην νοοτροπία. Россиянин по жизни. Και κάτοικος της Ρωσίας, στη ζωή. И генерал, герой России. Και τότε αυτός ο στρατηγός, ο οποίος ήταν ήρωας της Ρωσίας, звонил мне, με πήρε τηλέφωνο, и сказал, если бы не стыдно было снять китель, μου είπε, ότι αν θα τρεπόμουν να βγάλω τη στρατιωτική μου στολή, я это сделал. Θα το είχα κάνει. Я выиграл эти выборы. Τότε είχα κερδίσει τις εκλογές. Выиграв, получив 2,5 раза больше, чем он. Και μάλιστα τότε είχα πάρει τους διπλάσιους 2,5 φορές περισσότερους ψήφους από τον στρατηγό. Я это вам говорю. Το λέω ότι διηγούμε αυτή την ιστορία σε εσάς. Чтоб вы понимали, что надо верить в себе. Έτσι ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να πιστέψετε στις δυνάμεις σας, στον εαυτό σας. И любой из вас, кто желает победы ему, και οποιοςδήποτε από εσάς, ο οποίος εύχεται την νίκη στον Παναγιώτη,
он должен понимать, пробит на каталавене, что решающий голос будет его. Вот и пья пофасистити психос, та и не дикяту психос. И поэтому приходите, я в том пробит на артите, голосуйте, на психисате, и наши большие победы, надеюсь, впереди будут. Я ελπίζω, и дикяз вас мегали стихи, знаем мы мпроста. Для меня ваши аплодисменты и ваши отношения до аванс. Για μένα, για η συμπεριφορά σας, τα χειροκροτήματα σας, είναι η προκαταβολή. Я очень тронут, что так тепло вы меня принимаете. Χαίρομαι πάρα πολύ που με αντιμετωπίζετε με τόση αγάπη και ζέστη. И поверьте, я это буду помнить. Και πιστέψτε με, θα το θυμάμαι για πολύ. Я хочу пожелать вам добра, мира, любви, нагапи. И как сказал мне мой друг Паназис, я посмотрел первый фильм с моим другом Паназис, и мы сегодня имеем знамение.